Ρομπότ σκούπα, ρομπότ σφουγγαρίστρα. Prosenic M7 Pro. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη unboxing που θα κάνουμε μαζί για να δούμε την καινούργια σκούπα που αγόρασα, η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη της Blitzwolf που είχα πάρει και επέστρεψα πίσω. Πάμε, χωρίς να σας καθυστερήσω, να προχωρήσουμε στο να ανοίξουμε το κουτί. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε εάν δεν το έχετε κάνει ήδη και να πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις για ό,τι βίντεο καινούργιο ανεβαίνει. Είμαι ο GreekGR και προχωράμε ευθύς αμέσως. Ας ανοίξουμε λοιπόν τη συσκευασία, γιατί μου τη φέρανε και την έχω στο πάτωμα να περιμένει, ενώ αγωνιώ πώς και πώς να την ανοίξω, αν και βέβαια αυτή είναι η συσκευασία, από ό,τι κατάλαβα λίγο, πρέπει να είναι μεγάλη συγκριτικά με το τι πρέπει να περιέχει μέσα, αλλά θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, ναι. Ωραία, πάμε να το βγάλουμε όμως και να διώξουμε το μεγάλο το κουτί για να είμαστε άνετα. Θα ακούτε παράλληλα βέβαια και όλα τα, ας τα πω εγώ, καγκούρια ή οτιδήποτε όσον αφορά τον δρόμο. Λοιπόν, η σκούπα είναι η συγκεκριμένη, είναι της Prosenic, αυτή εδώ είναι η συσκευασία. Χερούλι για να το κρατάμε ούτως ώστε να το μεταφέρουμε εφόσον θέλουμε. Η άλλη πλευρά, εδώ πέρα λέει ότι είναι 3-1 sweeping, vacuuming and mopping, άρα είναι σκούπισμα, σφουγγάρισμα και το κομμάτι που κάνει με τη βούρτσα. Δείχνει την εφαρμογή. Από το πλάι δεν έχει κάτι. Α, από εδώ αναφέρει τα χαρακτηριστικά της σκούπας όσον αφορά το ρεύμα. Δηλαδή ουσιαστικά μας λέει ότι είναι DC 14,4V, 50W, 100 με 240V όσον αφορά τη λειτουργία, 24V ένα 2A. Λοιπόν, ωραία. Άρα αυτή ανοίγει από εδώ. Όχι. Πρέπει να κόψω αυτό. Ας το κόψω. Βασικά, ας το ανοίξω. Ωραία. Αυτό δεν πειράζει, εγώ να το κολλήσω εδώ πάνω. Νομίζετε κι εσείς ότι έχω μπερδευτεί λίγο τώρα με το άνοιγμα. Ωραία. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ. Prosenic μας δείχνει την άποψη της σκούπας, τίποτα άλλο, φεύγει και πάμε τώρα να τα ανοίξουμε για να τα βγάλουμε όλα. Λοιπόν, τα απαραίτητα βιβλιαράκια της σκούπας, το manual σε 6 γλώσσες από ό,τι βλέπω, που μας δείχνει τα πάντα. Το Quick Start Guide της εφαρμογής. Ωραία, έφυγες. Και πάμε. Λοιπόν, εδώ αυτά δεν ξέρω τι είναι. Οι μπαταρίες, γιατί το κορυφαίο, η σκούπα σαν σκούπα έχει και τηλεχειριστήριο. Γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει να ελέγξει τη σκούπα από την εφαρμογή, οπότε χρησιμοποιεί το τηλεχειριστήριο. Πάρα πολύ έξυπνο. Για αυτούς που δεν έχουν smartphone ή κάτι αντίστοιχο. Ο φορτιστής της σκούπας. Σας τα βάζω εγώ αυτά εδώ πέρα για να τα βλέπουμε. Και πάμε. Βγάζουμε αυτό. Αυτό εδώ πρέπει να είναι το πανάκι που σφουγγαρίζει. Ναι. Το πανάκι αυτό λογικά εδώ κάνει, έχει scratch. Ναι, όπως όλα αυτά, έχει επίσης scratch. Βγαίνει, μπαίνει. Από εδώ είναι που γεμίζουμε το νερό. Ανοίγει, το γεμίζουμε, σφραγίζουμε και είναι έτοιμο. Και το νερό είναι από εδώ κάτω. Και από εδώ είναι που βγαίνει για να πάει επάνω στο πανάκι, ούτως ώστε να το κρατάει. Το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Εδώ είναι πανάκια. Πανάκια. Φίλτρα. Τύπου.
Ναι. Είναι φίλτρα που μπαίνουν στο πανάκι ανάμεσα. Και πάμε να βγάλουμε τη σκούπα που αυτό περιμένω τόση ώρα. Τα βουρτσάκια τα οποία τα κολλάμε από κάτω, τα κολλάμε. Τα εφαρμόζουμε. Στη σκούπα από κάτω για να μπορέσουμε να σκουπίζουμε όπως αναμένεται. Αυτό εδώ είναι το φίλτρο από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος και με το κουτί και φεύγει και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα ανοίξουμε. Και αυτή εδώ είναι η σκούπα μας. Λοιπόν, το πάνω της, να το πιάσω λίγο πιο σωστά από εδώ, το πάνω της, όπως βλέπουμε, το κουμπί που ανοίγει, κλείνει και γυρνάει στο σπίτι, αυτό εδώ είναι ο αισθητήρας που εδώ πέρα μέσα έχει το λέιζερ, λογικά θα μπορείτε να το δείτε από εδώ, βλέπετε εδώ που γυαλίζει και έχει δύο σωματάκια. Αυτά είναι το λέιζερ που διαβάζει το χώρο κατά βάση για να μπορεί να ξέρει πού πηγαίνει, να μην χτυπήσει κάπου ή οπουδήποτε. Αυτό εδώ μπροστά μπαίνει μέσα. Είναι ο αισθητήρας που έχει η σκούπα, ούτως ώστε όταν πάει και ακουμπάει σε κάποιο αντικείμενο να καταλαβαίνει ότι ακουμπάει για να ξαναγυρνάει πίσω. Είναι ο αισθητήρας πρόσκουρσης, τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να το λένε. Και εδώ από κάτω, τι έχουμε. Έχουμε τις ρόδες, οι οποίες μπαίνουν μέσα και αυτές. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό είναι λίγο κοινό σε όλες αυτές τις σκούπες, τις συγκεκριμένες, που ανεβαίνουν εμπόδια και τα προσπερνάνε. Οι αισθητήρες πτώσης που τους λέω εγώ, είναι αυτοί που διαβάζουν όταν πάει να πέσει από τη σκάλα, ούτως ώστε να μην πέσει από τη σκάλα. Η ρόδα που βοηθάει να γυρνάει γύρω-γύρω για να περιηγείται. Και εδώ είναι η βούρτσα η οποία γυρνάει για να μαζεύει τα σκουπίδια, τα οποία τα φέρνει εδώ πίσω. Αυτό εδώ το βλέπετε που τραβιέται τώρα από το κονάγω με το δάχτυλο. Φανταστείτε το ότι αυτό είναι σαν να κουμπάει στο πάτωμα και όπως γυρνάει αυτή και φέρνει τα σκουπίδια μέσα, σταματάνε εδώ και το ρουφάει πίσω. Από εδώ λογικά βγάζουμε το καπάκι για να βγάλουμε τη σκούπα, τη βούρτσα, ορίστε, και να το ξεπλύνουμε, να ξεπιάσουμε τις τρίχες που μπορεί να έχουν πιαστούν ή να το αλλάξουμε. Εδώ είναι η υποδοχή που πηγαίνουν τα σκουπίδια στον κάδο. Ας το τοποθετήσω εγώ αυτό πάλι εδώ, γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Απλά προσοχή, αυτό μπαίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν μπαίνει όπως. Αν το δείτε εδώ, με εδώ είναι διαφορετικό. Άρα αυτό που είναι το μικρό, μπαίνει εδώ που είναι το άσπρο. Μπαίνει έτσι και το άλλο απλά το τοποθετούμε από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, το άλλο απλά το τοποθετούμε. Άρα κάνουμε αυτό. Αυτό εδώ εκ των πραγμάτων μπαίνει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε διαφορετικά. Εδώ, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Τι λέει εδώ. Please remove this anti-collision EVA component before your use. Λογικά κάπου εδώ από κάτω. Α, αυτά βγαίνουν έτσι. Okay. Και κάπου εδώ από κάτω πρέπει να έχει ή όχι. Α, τέλεια. Δεν έχει. Λοιπόν, να σας το δείξω γιατί, okay. Νομίζω ότι εδώ από πάνω θα είχε ένα καπάκι, θα ήταν κάπου ένα σπάσιμο για να το σηκώνουμε. Δεν έχει. Αυτό είναι ενιαίο, κολλημένο, δεν ξεκολλάει. Μην κοιτάτε, το πλαστικό θα βγει. Εδώ από κάτω, αυτό, είναι το κομμάτι που μαζεύει τα σκουπίδια.
Και για να βγει, έχει αυτήν εδώ την τρυπούλα, όπου βάζουμε το δάχτυλο. Αν το δείτε εδώ, το πατάει. Το βλέπετε που το πατάει, το πατάει. Το πατάει, είναι σαν να ξεκουμπώνει και βγαίνει. Άρα, η σκούπα μένει εδώ από κάτω. Αυτό που λέγαμε είναι το σημείο που μπαίνουν τα σκουπίδια μέσα. Και έρχομαι τώρα εγώ εδώ να ανοίξω αυτό. Εδώ, τι έχουμε, το βουρτσάκι που βγάζουμε τις τρίχες από το βουρτσάκι εδώ πέρα που έχει πάνω όταν πιάνονται. Το μαχαιράκι για να τις κόβουμε, αν το δείτε εδώ. Και εδώ επίσης είναι τα μαλλιά με τα οποία μπορούμε να καθαρίζουμε. Αυτό έχει ειδική υποδοχή εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό για να σας πω την αλήθεια, ενώ η Bleach Groove δεν είχε. Το πιέζουμε, μπαίνει, βγαίνει, είναι μια χαρά. Από εδώ ανοίγει, εδώ είναι που εισέρχονται τα σκουπίδια και εδώ είναι το φίλτρο, το HEPA που λέμε. Αυτό ανοίγει από εδώ. Ανοίγουμε το καπάκι, τραβάμε από εδώ και μπαίνει έτσι. Και εδώ έχει ακόμη ένα φίλτρο δώρο. Τώρα για να μην σας το ανοίξω, είναι το ίδιο φίλτρο ακριβώς τέλος πάντων. Αυτό εδώ. Δεν σας το ανοίγω γιατί εδώ έχει και ζελοτέιπ και αυτό μετά θα χάσει την κόλλα του. Αν το δείτε είναι τα ίδια. Δεν ξέρω αν ψιλοφαίνεται κιόλας. Άρα λοιπόν, αυτό επίσης δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο το τοποθετούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να μπει λάθος, γιατί αν το δείτε εδώ, έχει μια, ας το πω εγώ, συγκεκριμένη υποδοχή που εδώ σταματάει. Εδώ έχει κενό. Λογικά φαίνεται. Οπότε, επειδή και εδώ, αν το δείτε, έχει μια προεξοχή, να το πω έτσι, αυτή που φαίνεται, εκ των πραγμάτων αυτό θα μπει έτσι για να μπορέσει να ταιριάξει η προεξοχή με το κενό που έχει εδώ πέρα. Κλείνουμε, κάνει και το κλικ και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι. Και αυτό που μένει βεβαίως είναι να δούμε το πώς τοποθετούμε αυτό εδώ που είναι για το νερό. Λογικά να φύγω πρέπει, λογικά μπαίνει στη σκούπα. Για να το τσεκάρουμε. Ναι, αυτό μπαίνει στη σκούπα. Θα κάνω το εξής γιατί εγώ το φοβάμαι τόση ώρα αυτό. Θα το βάλουμε εδώ. Αυτό ήταν έτσι, πιστεύετε κι εσείς ότι ήταν έτσι? Όχι, ήταν ανάποδα, ήταν έτσι. Καλά, δεν με πειράζει. Άρα, έχουμε αυτό. Τοποθετούμε αυτό εδώ. Ωραία. Με το που μπαίνει κάνει ένα κλικ. Και παίρνουμε αυτό, αν το δείτε εδώ, έχει δοντάκια που πιάνουνε. Το βλέπετε. Εδώ έχει και κουμπί, βασικά. Έχει δύο κουμπιά. Έχει ένα κουμπί εδώ και ένα κουμπί εδώ. Αυτά τα κουμπιά λοιπόν, όταν τα πατάμε, έχουν αυτό εδώ που μπαίνει μέσα για να ξεπιάσει, να το πω έτσι, το δοντάκι. Άρα, το παίρνουμε, κάνουμε ένα κλακ, κουμπώνει. Εδώ πέρα πάνω έχει και μία ροδούλα. Και αφού κουμπώσει, φυσικά έχουμε ήδη τοποθετήσει αυτό εδώ για να κρατιέται. Και πέφτει το νερό. Και για να το βγάλουμε, κάνουμε απλά αυτό. Αυτό βέβαια, φανταστείτε το στο ανάποδο. Δηλαδή, άμα σας το κάνω, άμα σας το έχω έτσι, υποθέτω ότι πρέπει να μπαίνει εύκολα, θεωρητικά. Μην κοιτάτε που εγώ, επειδή είναι η πρώτη φορά, παιδεύομαι. Κάνουμε αυτό. Ναι, υπάρχει τρόπος πάντως να μπαίνει εύκολα, δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας παιδεύει όπως παιδεύει εμένα. Να, ορίστε να το δείτε.
και μπαίνει έτσι. Άρα λοιπόν τώρα και σκουπίζει και σφουγγαρίζει παράλληλα. Εδώ όπως βλέπετε, να βάλω λίγο πάλι αυτό για να το δούμε. Εδώ όπως βλέπετε έχει ήδη δύο τέτοια, τα οποία έρχονται μαζί με τη σκούπα και έχει και τα δύο τα ανταλλακτικά. Είμαστε δηλαδή εν μέρει εξασφαλισμένοι για ένα μικρό διάστημα, ούτως ώστε εφόσον φθαρούν τα συγκεκριμένα, το οποίο πρέπει να είναι από σιλικόνη από ό,τι καταλαβαίνω, να μπορέσουμε έπειτα να εφαρμόσουμε αυτά. Άρα μπαίνουν και αυτά στην άκρη. Αυτό έχει επάνω βίδες που μπορούμε να ξεβιδώσουμε για να χρησιμοποιήσουμε. Και εδώ η σκούπα είναι που φορτίζει. Δηλαδή η σκούπα, φανταστείτε ότι όταν πάει σπίτι, πηγαίνει έτσι. Θα το δούμε τώρα, γιατί θα ανοίξουμε και τον φορτιστή που δεν έχουμε ανοίξει καθόλου. Άρα ας βάλουμε και αυτό στην άκρη, αλλά να βγάλω εγώ πρώτα αυτό που σφουγγαρίζει. Οπότε μπαίνει στην άκρη και το συγκεκριμένο. Ο κατασκευαστής επίσης λέει πριν χρησιμοποιήσουμε τη σκούπα να τη βάλουμε να φορτίσει. Αυτοί βέβαια συστήνουν πάντα να φορτίζει ένα βράδυ ολόκληρο. Εγώ θα την αφήσω όλη την ημέρα. Δεν έχω θέμα με αυτό. Αυτός εδώ λοιπόν είναι ο φορτιστής. When manually charging the robot, please keep it 1 centimeter away from the charging base and make sure the electronic contact chips well connected. To have the robot on standby, please keep the charging base active. Άρα πρέπει να είναι μόνιμα στην πρίζα. Okay. Λοιπόν, εδώ είναι λάτρης της μικρής ταπεινής απλής σκόνης. Αυτά εδώ από κάτω είναι πλαστικά για να μην γλιστράει. Και έρχεται αυτό εδώ που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ. Κάνει πίσω. Κάθεται και φορτίζει. Αυτό εδώ. Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Το τηλεχειριστήριο και εδώ οι μπαταρίες. 3α. Οι μπαταρίες, το τονίζω, αυτά εδώ πραγματικά τι μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Θα το δω βέβαια στο εγχειρίδιο και θα σας ενημερώσω. Αυτό εδώ το τοποθετούμε και έχει το καλό ότι έχει αυτά τα πέρα τα δοντάκια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το καλώδιο είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη και να το τοποθετήσουμε. Προσοχή, εδώ αυτό όταν τοποθετηθεί, όλες νομίζω οι εταιρείες λένε ότι πρέπει να έχει, να είναι σε τοίχο, γιατί αυτό όταν κάνει πίσω, φανταστείτε ότι πάει προς τα πίσω και η σκούπα το σμπρώχνει για να μπορέσει να κρατηθεί σε κάθε περίπτωση αυτό. Άρα, αυτό το τοποθετούμε σε τοίχο κόντρα, δηλαδή εδώ για να μην μπορεί να πάει πίσω. Λένε, αν θυμάμαι καλά βέβαια, ότι πρέπει όταν το ανοίγουμε και το τοποθετούμε, στο σημείο που θα το βάλουμε να έχει, νομίζω, 10 εκατοστά κενό και 10 εκατοστά κενό. Πάντως λένε ότι πρέπει να έχει ένα κενό συγκεκριμένο και από μπροστά, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, λένε ότι πρέπει να είναι στο 1 μέτρο ελεύθερο, κάτι τέτοιο. Αυτό βέβαια το μπροστά έχει να κάνει με το ότι η σκούπα θα πρέπει να μπαίνει και να βγαίνει. Και από το πλάι φαντάζομαι πάλι έχει να κάνει με το χώρο της σκούπας και το πώς τοποθετείται και στηρίζεται και μένει και κάνει κεράνι. Αυτό λοιπόν είναι η σκούπα, είναι το μοντέλο, το ξαναλέω, το Prosenic, το M7 Pro. Η συγκεκριμένη σκούπα έχει και βάση άλλη, στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε σακούλα σκουπιδιών, συγκεκριμένη βέβαια, την οποία πάλι παράγει η εν λόγω εταιρεία, και όταν αυτή πάει και συνδέεται με τη βάση, εκτός του ότι φορτίζει, βγάζει τα σκουπίδια μόνη της από εδώ στη βάση. Είναι κάτι το οποίο δεν το πήρα γιατί ήθελε 100 ευρώ επιπλέον και θεώρησα ότι δεν υπάρχει λόγος να τα δώσω, γιατί ούτως ή άλλως το να καθαρίζει τη σκούπα απλά βγάζοντας αυτό από εδώ είναι κάτι πάρα πολύ, αυτό από εδώ είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Άρα
δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτή η αγορά στο δικό μου το μυαλό. Κάποιοι άλλοι μπορεί να το θεωρήσουν, εσύ τις άλλες, εγώ αυτήν σκεφτείτε ότι θέλω να τη βάλω κάτω από το κρεβάτι. Και επειδή θέλω να τη βάλω κάτω από το κρεβάτι, δεν με βόλευε, γιατί ενώ αυτή τη στιγμή η σκούπα χωράει, αυτό θα είναι κάπου εδώ, άρα θα χτυπάει εκ των πραγμάτων στο ξύλο του κρεβατιού. Αυτό λοιπόν είναι το μοντέλο. Θεωρώ ότι είναι μια επίσης καλή αγορά, όπως θεωρούσα ότι ήταν μια πολύ καλή αγορά και η Bleachwolf. Θα φανεί στη χρήση, νομίζω, το τι θα είναι, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Τι θα λέγατε να πάμε να δούμε λίγο και όλους τους αισθητήρες, να το πω έτσι, που έχει πάνω η σκούπα και τα πάντα, για να έχουμε μια εικόνα και από αυτό. Όπως είπαμε, εδώ είναι ο αισθητήρας του laser, με τον οποίο η σκούπα διαβάζει τον χώρο, από εκεί και πέρα. Εδώ από πίσω είναι το ηχείο της σκούπας, από την οποία θα ακούμε όλες τις εντολές που αυτήν θα λέει. Εδώ επίσης υπάρχει το κουμπί του reset, έχει μια μικρή τρυπούλα όπως μπορείτε να δείτε εδώ, και εδώ πέρα που έχει μια μικρή τύπου κάμερα είναι η κάμερα time of flight. Ουσιαστικά είναι αυτή που διαβάζει το πόσο μακριά είναι ένα αντικείμενο ή όχι. Και εδώ επίσης είναι και ο αισθητήρας που καταλαβαίνει κάτι να κάνει με τη φόρτιση. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτό. Από εδώ είναι η έξοδος του αέρα από τη σκούπα η οποία ρουφάει. Εδώ έχει ακόμη έναν υπέρυθρο αισθητήρα. Από κάτω είπαμε ότι είναι το κουτί για τη σκόνη και από εδώ είναι που βγαίνει. Και σαφώς έχει και τον αισθητήρα αυτόν που είναι εδώ από μπροστά. Αυτός επίσης είναι αισθητήρας με υπέρυθρες και είναι και ο αισθητήρας που καταλαβαίνει, όπως είπαμε, γιατί αυτό πηγαίνει και προς τα μέσα, ότι πάει να συγκρουστεί με κάτι. Από κάτω, όπως σας τα ανέφερα και προηγουμένως, έχουμε και λέμε με αυτά τα τέσσερα που είναι οι αισθητήρες πτώσης, να σας το πω έτσι. Αυτά τα δύο είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η σκούπα για να φορτίσει, ρόδες, τα βουρτσάκια, η μεγάλη, η βούρτσα και αυτό που είπαμε πάλι που τραβάει όλη την βρωμιά. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing της σκούπας της Prosenic M7 Pro. Ας ελπίσουμε ότι θα αποδειχθεί τόσο καλή όσες οι ελπίδες που τρέφω για αυτήν, γιατί θα με βοηθήσει πάρα πολύ για να έχω το σπίτι καθαρό, επειδή θα τη βάζω να σκουπίζει καθημερινά. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Subscribe και καμπανάκι για να παίρνετε και τις ειδοποιήσεις, όπως έχουμε πει, σε κάθε βίντεο που ανεβαίνει κάθε Κυριακή πρωί, λιγότερο πρωί ή λίγο περισσότερο πρωί. Δεν το προσδιορίζω ακριβώς, αλλά Κυριακή πρωί θα είναι σίγουρα. Να προσέχετε, να μείνετε ασφαλείς. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!